Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Στέφανος, εδώ από το κατάστημα πώλησης κυνηγετικών ειδών της Μπαλάκο Φροσύνης. Λεωφόρος Στρατού 2α και λεωφόρος Λαγκαδά, στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης, Δήμος Παύλου Μελά, ταχυδρομικός κώδικας 56535. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας 2311-823-843, 2311-823-844 και σύντομα και το παλιό μας τηλέφωνο 2343-023-842 και το κινητό 6944-47-86-06. Βρισκόμαστε σε νέο χώρο, σε νέο κατάστημα και σας περιμένουμε όλους να σας εξυπηρετήσουμε. Εννοείται βέβαια πως για τους φίλους μας που βρίσκονται μακριά, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα σε όλα μας τα είδη, κυνηγετικά και σκοπευτικά, όπου μα όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ είναι το e-shop μας, www.allforhobby.gr. Στο All for Hobby εννοείται στο Facebook, στο Μπαλάκο Φροσύνη, στα τρία προφίλ, αγαπητοί φίλοι, και σήμερα το βίντεο είναι αφιερωμένο σε έναν πάρα πολύ καλό μας φίλο, ο οποίος για δεύτερη φορά έτσι κατ' επανάληψη μας προτίμησε και επέλεξε εμάς εναντί όλων των άλλων, και είναι πιανού άλλου του φίλου μας, του Μιχάλη. Του Μιχάλη. Από την όμορφη Χίο. Από την όμορφη Χίο, βεβαίως. Λοιπόν, ο οποίος Μιχάλης έκανε και υπομονή μέχρι να έρθει το νέο του διαμάντι, το νέο του στολίδι, και το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις όσον αφορά την μάρκα. Είναι πασίγνωστη. Είναι πασίγνωστη. Θα τη δούμε αμέσως τώρα. Είναι πασίγνωστη. Λοιπόν, βαλιτσάρα, ε! Μπράουνικ. Τι άλλο, αγαπητοί μου φίλοι, βαλιτσάρα, όντως έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με μια πανέμορφη και πολύ ξεχωριστή βαλίτσα, με φινίρισμα εδώ με λεπτομέρειες από δέρμα ξόραφο που λέμε, με συνδυασμό, εννοείται. Καταπληκτική. Τι να έχει όμως μέσα αυτή η βαλίτσα, τι να έχει όμως μέσα. Εγώ θα σας δείξω λίγο εδώ από τον κατάλογο της Μπράουνικ τι έχει μέσα. Και δεν είναι άλλο από το Super Posé της Μπράουνικ 725 Sporter G5 ή αλλιώς Grade 5. Χάντερ είναι αυτό που έχει μέσα. Ε? Χάντερ είναι αυτό που έχει εδώ μέσα. Πανέμορφη αυτή η βαλίτσα με βελούδο. Πολύ προσοχή. Το Hunter, να έχεις δίκιο, συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Πήγα σε λάθος σελίδα εγώ. Τι δεν πειράζει. Πειράζει όμως, γίνονται αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε την εγγύηση του όπλου μας. Τα πάντα βρίσκονται όλα εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος. Κοιτάξτε εδώ πόσα πραγματάκια έχει εδώ μέσα. Θα σας τα δείξουμε όλα αναλυτικά για όσους φίλους ενδιαφέρονται. Τσοκάρες, Invector DS. Αγαπητοί μου φίλοι, η βαλίτσα είναι της ιταλικής εταιρείας Negrini, παρακαλώ. Συνδυασμός για να ασφαλίζουμε την κλειδαριά μας, αγαπητοί μου φίλοι. Ένα υπέροχο όπλο, άξιζε την αναμονή. Σίγουρα 100% άξιζε την αναμονή. Και εννοείται ότι είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα της Μπράουνικ για κυνηγετική χρήση. Είναι από τα πλέον πολυτελή της μοντέλα, να το πούμε έτσι πολύ πιο σωστά. Για όσους όμως φίλους δεν είναι μοιημένοι στον κόσμο των όπλων και ειδικότερα όσον αφορά Μπράουνικ, ας το πούμε έτσι, να τους πούμε ότι η Μπράουνικ έχει μία μακράν ιστορία στον κόσμο των όπλων. Ιδρυτής της ήταν πιο σωστά ο Τζον Μόζες Μπράουνικ, ένας μορμόνος από την Αμερική, ο οποίος και έδωσε το αρχικό σχέδιο του όπλου στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα στην εταιρεία Εφνή στο Βέλγιο, μιας και δεν βρήκε ανταπόκριση εκεί στην Αμερική, στην Εφνή, στη Fabrique Nationale, και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους με το πρώτο όπλο της σειράς, το οποίο ήταν το θρυλικό B25 ή αλλιώς V25, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα να παράγεται στο Βέλγιο και ανοίξει τη χειροποίητη σειρά όπλων της Browning. Το 725 που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας κατασκευάζεται για λογαριασμό της Browning στην εταιρεία Miroku, από την εταιρεία Miroku πιο σωστά, στην Ιαπωνία. Η συνεργασία των Βέλγων με τη Miroku έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 1970. Η εταιρεία Browning εξαγοράστηκε ως brand name από την εταιρεία Εφνή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ανήκει βέβαια στους Βέλγους. Η Εφνή, ή αλλιώς Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, είναι μια βέλγικη εταιρεία της οποίας η διοίκηση υπάγεται στην ομαρχία της Λιέγης, αγαπητοί μου φίλοι. Και η έδρα της εταιρείας είναι στο πασίγνωστο Χέρσταλ του Βελγίου. Αυτά περί ιστορίας των όπλων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με την πολυτελή έκδοση, η οποία έχει επιλεγμένη ρίζα καρυδιάς, άψογα φινιρισμένη, η ψάθα είναι κομμένη στο χέρι, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ ίσως πιο πολλές λεπτομέρειες για την ψάθα και τα ξύλα θα μπορούσε να πει ο καλός μας ο φίλος ο Ηρακλής ο Σαββίδης από την εταιρεία Hercules, που εξειδικεύεται σε αυτά. Εδώ βλέπουμε ότι στο τελείωμα του πανέλου υπάρχει χειροποίητο δάκρυ, ένα στοιχείο πολυτέλειας, μπιστολέ ή λαβή σχετικά ανοιχτή. Εδώ μπορεί να χαρακτεί το μονόγραμμα, ο προσωπικός θύρεος του ιδιοκτήτη, εφόσον το επιθυμεί. Στο πίσω μέρος βλέπουμε ότι υπάρχει το πασίγνωστο πέλμα τεχνολογίας Inflex της Browning, που το έχουμε συναντήσει και σε άλλα της μοντέλα, το οποίο γιατί είναι σημαντικό και στο αναφέρουμε, διότι αν δούμε εδώ και στο σχεδιάγραμμα, κατά τον πυροβολισμό κατανέμει τις δυνάμεις κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να σπρώχνει το κοντάκι προς τα κάτω, αγαπητοί μου φίλοι, να υπάρχει δηλαδή μια όμορφη εντός εισαγωγικών καταπώνηση για τον ώμο, όμορφη και πολύ ήπια θα λέγαμε. Συνεχίζοντας, θα δούμε ότι η μπάσκουλα, το κεντρικό κομμάτι του όπλου, είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ατσάλι, από ένα ατόφιο κομμάτι ατσάλι, όμορφα διακοσμημένη με κυνηγετικές παραστάσεις παντού, αγαπητοί μου φίλοι, και από τη μια και από την άλλη πλευρά και πάνω, πολύ ξεχωριστός εδώ και ο μοχλός ανοίγματος του όπλου. B725 λοιπόν, Hunter G5 Grade 5, ακόμα και ο υποφυρακτήρας είναι και αυτός σκάλισμένος. Μιλάμε για μηχανικό σκάλισμα με το τελικό φινίρισμα να έχει γίνει στο χέρι. Πολύ πολυτελές, δεν ξέρω Φρόσο μου, εσύ φαίνεται, θα μου πεις απίστευτο, πώς φαίνεται απίστευτο στην κάμερα, γιατί εγώ κρατώ το όπλο, απίστευτο, λόγω και του φωτισμού πανέμορφο μας. Πανέμορφο είναι. Έτσι. Επίσης, πίσω ακριβώς από το μοχλό όπλησης θα δούμε ότι υπάρχει η ασφάλεια και ο αντιστοίχως ο επιλογέας των κανών. Στη σειρά 725 η αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της Browning είναι το γεγονός ότι κατέβηκε το ύψος του προφίλ, έγινε πιο χαμηλό το προφίλ του όπλου για ακόμα καλύτερο κέντρο βάρους, πιο slim, πιο λεπτή η γραμμή. Παρά τα αυτά όμως κρατήσανε το πασίγνωστο και πολύ γερό κλείδωμα του όπλου, και εδώ θα δούμε μπροστά τον ενιαίο μονοκόμματο πύρο αγκίστρωσης των κανών, όπως και το κλείδωμα, το ιδιαίτερο κλείδωμα, τις υποδοχές για το ιδιαίτερο κλείδωμα στο κάτω μέρος της μπάσκουλας. Είναι πασίγνωστο ότι η Browning φτιάχνει πολύ πολύ γερά όπλα, πάρα πολύ γερά όπλα, αγαπητοί μου φίλοι. Περνώντας στις κάνες θα δούμε ότι έχουμε ρίγα πλάτους 6 χιλιοστών εξαεριζόμενη καθόλου το σμήκος της, αγαπητοί μου φίλοι.
Μαύρη, πολύ καλή βαφή στο όπλο. Ένα πολύ απαλό σχήμα τουλίπας εδώ στο ξυστό, όμορφα χαρακμένο, κλασική η ψάθα. Επίσης το σκάλισμα συνεχίζεται στο σίδερο του ξυστού, όπως αναφέρουμε εδώ που ανοίγει ο ξυστός. Οι κάνες συνδέονται με το πασίγνωστο και πολύ γερό σύστημα monoblock, όπως λέγεται. Και στην πλαϊνή πλευρά του monoblock θα παρατηρήσουμε ότι έχει γίνει jeweling ή αλλιώς αδαμαντοτριβή. Αυτά τα πολύ μικρά και πανέμορφα κυκλάκια, ας το πούμε έτσι, που είναι έτσι ιδιαιτέρως φτιαγμένα για να συγκρατούν λάδι ή γρασάκι για την καλύτερη λίπανση. Πανέμορφο. Μας αναφέρει από εδώ ότι είναι made in Japan. Το γράφει άλλωστε. Και το όπλο είναι με θαλάμι Magnum. Εννοείται ότι μπορεί να ρίξει όλων των ειδών πυρομαχικά, σκάγια, δράμια, μονόβολα, μηδενικά και πιστοποίηση για ατσάλινα σκάγια. Να βγάλουμε λίγο το ξυστό. Καθαρή δουλειά μέσα και έξω, αγαπητοί μου φίλοι, από την Browning. Να συναρμολογήσουμε το όπλο μας. Μπορεί επίσης το συγκεκριμένο όπλο να δεχθεί και μεγαλύτερα σε πάχος πέλματα, για ποιον φίλο το επιθυμεί. Οι κάνες συγκρατούνται μεταξύ τους με ειδική ταινία, ας το πούμε έτσι, συγκόλλησης από μέταλλο. Εννοείται, και βλέπουμε μόνο μία πολύ μικρή απουσία εδώ, σε αυτό το τμήμα, αγαπητοί μου φίλοι. Το όπλο είναι μονοσκάνδαλο, όπως σας είπα, με επιλογέα, αγαπητοί μου φίλοι, και εννοείται αυτόματος εξελικής. Εδώ λοιπόν είναι το όπλο μας, μήπως να το κουμπίσω καλύτερα κάτω, να το βλέπουμε καλύτερα, εδώ. Μιχάλη, είναι πολύ όμορφο. Καλωρίζω. Είναι πανέμορφο όπλο. Καλωρίζω, Μιχάλη. Συνοδεύεται από το βαλιτσάκι του με 5 εσωτερικά εναλλάξιμα τσόκ, ειδικά φτιαγμένα από την Browning. Είναι τα Invector DS Double Seal διπλής φράγκισης. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα αυτό τον ειδικό δακτύλιο από ρίχαλκο για να σφραγίζει τα αέρια μέσα στην κάνη. Εκπληκτικής απόδοσης η κάνη σε συνδυασμό με τα τσόκ, το τσοκόκλειδο, αγαπητοί μου φίλοι. Και εδώ υπάρχει ένα ανταλλακτικό για το μηχανισμό μέσα της σκανδάλης. Ένα εκπληκτικό όπλο. Πάμε όμως να δούμε, πέρα από την εμφάνισή του και την αίσθηση στα χέρια. Καταρχάς, το κλείσιμο είναι άψογο. Θυμίζεται ότι είναι χρηματοκιβώτιο η Browning. Το όπλο έχει την αίσθηση του ανάλαφρου. Για να μην πρόκειται του πολύ ελαφριού. Δεν το περίμενα ότι έχει τέτοια αίσθηση. Έχω πιάσει αρκετά 7.25 στα χέρια μου, αλλά αυτό πραγματικά είναι πολύ ελαφρύ όπλο στα χέρια. Πάντα εγώ κοιτάζω την αίσθηση στα χέρια του όπλου, έτσι. Πάντα. Ξεκάθαρη σκοπευτική του γραμμή. Υπέροχη αίσθηση, πραγματικά. Υπέροχη αίσθηση. Δεν το περίμενα. Πέραν από την εξωτερική εμφάνιση που κλέβει την παράσταση, η δεύτερη τεράστια έκπληξη είναι η αίσθηση στα χέρια. Τι να πω, καλορίζικο, άριστη επιλογή. Να είναι γερός να το χαίρεται. Ε? Να είναι γερός ο φίλος μου, Μιχάλης, να είσαι γερός, εννοείται. Ένα υπέροχο όπλο, έτσι. Υπέροχο άξιζε όπλο. Την αναμονή, έτσι. Άξιζε την αναμονή, αξίζει τα λεφτά του. Δεκαετής εγγύηση για την μπάσκουλα, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ. Και άλλο να πούμε, Browning. Ελεγμένο εννοείται. Στην Κρατική Τράπεζα Δοκιμών στη Λιέγη στα 1370 μπαρ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές CIP. Μια κλασική επιλογή, ένα όπλο το οποίο δεν πρόκειται να γεράσει ποτέ με μια καλή συντήρηση. Όσα χρόνια και περάσουν, όποιος και να το δει στον κυνηγότοπο είναι σίγουρο ότι θα γυρίσει το κεφάλι του και θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τι να πω, καλορίζικο, υπέροχο, μοναδικό. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, εκτός από το να πούμε για άλλη μια φορά ευχαριστούμε στο φίλο μας τον Μιχάλη, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα όπλα δεν είναι παιχνίδια. Τηρούμε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας και την νομοθεσία και εύχομαι φέτος για την νέα κυνηγετική χρονιά 2020-2021 πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες
σε όλους μας τους φίλους, με σεβασμό στη φύση, και στόχος μας, να το υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, και για φέτος 0% κυνηγετικά ατυχήματα. Να είστε όλοι καλά.